Καλησπέριζω από την Καλυθέα, μεγάλο τέρμι. Για τη Rising League του Τζάμπολ, στη ζώνη 2019-20 ο Άριος Πάκος με τα μαύρα, η Ατάλα την έναξη κόσμιες εμφανίσεις. Βρισκόμαστε στην τρίτη αγωνιστική της σεζόν, ο Άριος Πάκος έχει την πρώτη επίθεση του αγώνα. Η μπάλα είναι στον Καλαφά, οι δύο ομάδες έχουν εντυπωσιάσει μέχρι στιγμής στο ξεκίνημα της σεζόν. Σήμερα έχουν και οι δύο αρκετές απουσίες. Αλλά είναι εδώ για να διατηρήσουν το άγγιτο τους. Ο Ραχτόπουλος τώρα έχει την μπάλα στα χέρια του. Βλέπει τον Αρκολάκη στην περιφέρεια, εκείνος ψάχνει τον Τάλα. Λουκά. Θέλει να βρει το Ραχτόπουλο, δεν είναι καλή. Η μπάλα χαμένη κατευθείαν. Για τους ατάλλαντους από μια χαμένη επίθεση για κάθε ομάδα στο ξεκίνημα. Με τον Μαυρόπουλο να αφήνει στο Καλαφά. Ξανά στο Μαυρόπουλο η μπάλα. Βλέπει στην κορυφή τον Καλλιόρα. Μετά ήταν να κλέψει ο Ραχτόπουλος. Τα καταφέρνει τελικά. Τα καταφέρνει με τη βοήθεια του Αργολάκη. Στην μπροστά πλευρά είναι η Ατάλαντη. Ο Λίτσας έχει την μπάλα. Βλέπει στη ρακέτα τον Αργολάκη. Δεν σκοράρει εκείνος. Μαζεύει ο Ντάλλας ένα rebound. Άλλο ένα ο Αργολάκης. Τελικά η μπάλα βγαίνει έξω από τα χέρια. Καλαφά από τον Τεχνορεύ, η κατοχή θα παραμείνει στους ατάλλαντους με 14. Ο Αργολάκης πηγαίνει στην baseline για την αναφορά. Βλέπει στο πλάι πάσα, ο Λίτσας είναι εκεί. Στον Τάλα, βολές, δεν σκοράρει, rebound, ο Καλαφάς, φάουλ, ο Αργολάκης. Ναι, έτσι είναι. Πρώτο φάλσο μάτς αυτό από το Μάνο Αργολάκη. Ο Μαυρόπουλος κατεβάζει, ο Ραχτόπουλος κόβει. Κρατάει κατοχή ο Άριος Πάκος. Η μπάλα πηγαίνει στο Καλαφά. Στην κορυφή εκείνος, βλέπει πάνω στο πλάι στον Καλλιόρα. Το σουτάκι είναι άστοχο για τον Άριο Πάγκο από τον Αντωνιάδη. Η μπάλα πηγαίνει στους ατάλλαντους. Ο Ντάλλας επαναφέρει στον Αργολάκη. Θα περάσει εκείνο στο κέντρο. Στο πλάι θα πάει η μπάλα στο Λίτσα, στην κορυφή είναι ο Ραχτόπουλος. Μπάλας, Ραχτόπουλος στην περιφέρεια, ψάχνει το άλλο στο χαλάτι. Κλέβει ο Αντωνιάδης, ολοκληρώνει ο Σαμοήλης και ο Καλαφάς έχει την μπάλα τώρα μπροστά από το κέντρο. Ανομβρία στα πρώτα 2,5 περίπου λεπτά του αγώνα. Ο Καλλιόρας σηκώνεται από μέση απόσταση. Επιθετικό ριμπάντο ο Σαμοήλης. Άλλο ένα, ούτε τώρα το πρώτο καλάθι στο μάτς. Ο Αντωνιάδης ανανεώνει και πάλι επίθεση για τον Άριο Πάγκο. Ο Καλλιόρας σηκώνεται για 3. Μαζί του ο Ραχτόπουλος θέλει να δει μπάλα μπροστά, βγαίνει ο Μαυρόπουλος. Θα πατήσει για 3 ο Μαυρόπουλος, αυτό είναι το πρώτο καλάθι στον αγώνα με 7-15 ακόμα για την πρώτη περίοδο. 3-0. Ο Αρκολάκης κατεβάζει για τους ατάλλαντους. Βλέπει ο Ραχτόπουλος στο πλάι, εκείνος ο Λουκά. Λίτσας στον Αργολάκη, σηκώνεται rebound από τους παίκτες του Άριου Πάγκου. Παρομοιάζει σαν τα καλά, το Καλαφάς κατεβάζει. Κάνει το drive, ωραία μπάλα στον Αντωνιάδη, πάρα πολύ καλά για τον Άριο Πάγκο, 5-0. Με την μπάλα. Στο πλάι βλέπει τώρα αυτό που είναι εκείνο στην baseline. Ψάχνει το Λίτσα, κλέβουν οι παίκτες του Άριου Πάγκου. Καλαφάς. Βλέπει τον Μαυρόπουλο, βήματα χαμένη κατοχή για τον Άριο Πάγκο, η μπάλα και πάλι στα τάλα του. Αλλαγή στο μάτς, ο Κουφός θα μπει. Επαναφορά πηγαίνει στο Λουκά.
Θέλει να διεισδύσει εκείνος, όμορφη κίνηση, δεν μπαίνει μπάλα, rebound. Επιθεσικό από το Ραυτόπουλο, απέναντι βλέπει μπάλα. Για τρεις ολικά είναι άστοχος, μαζεύει ο Καλάφας. Και κατεβάζει για τον Άριο Πάκο. Περνάει το κέντρο, βλέπω Αντωνιάδη ξανά στον Καλαφά η μπάλα. Το σούτ είναι άστοχο, ο Ντάλλας σηκώνεται, μαζεύει το rebound και βλέπει το Ραυτόπουλο. Από εκεί η μπάλα πηγαίνει στον Αρβολάκη, ο Αρβολάκης περνάει το κέντρο. Ωραία θα πει το Ραυτόπουλο, συγγνώμη τον Κουφού. Διεισδύει εκείνος, αλλά κλέβουν οι παίκτες στο αντιπάλου. Το Καλαφάς θα τους βγάλει και πάλι μπροστά. Βλέπει το Μαυρόπουλο. Στη γωνία η μπάλα, το σουτάκι είναι άστοχο για τον Άριο Πάκο. Ο Ντάλλας άλλο ένα rebound. Και ο Λουκά περνάει το κέντρο. Ψάχνει τη διείσδυση, θέλει να βρει τον επερχόμενο Ντάλλα. Η μπάλα πηγαίνει στον Παπά, εκείνος θα πάρει φάουλ. Στον Κουφό, συγγνώμη, εκείνος θα πάρει φάουλ. Στις βολές ο Κουφός. Ενώ έχουμε γυρίσει στο δεύτερο πεντάλεπτο της πρώτης περίοδου. Για τα άλλα δεν ψάχνω ακόμα τους πρώτους πόντους. Είναι σίγουρα μεγάλο το σοκ της προσαρμογής. Λείπει ο Βελκίδης, λείπει ο Ξυγκάκης, λείπει ο Παπαγεωργίου, ο Κτενίδης. Ουσιαστικά λείπουν οι βασικοί σκόρερ της ομάδας, οπότε πρέπει να αλλάξουν εντελώς οι ισορροπίες στο παρκέ και αυτό χρειάζεται πάντα καλό χρόνο. Ο Καλαφάς κατεβάζει. Μαυρόπουλος. Στο πλάι μπάλα. Ο Καλαφάς κάνει τον drive. Ωραία βλέπει ο Σαμοήλη. Εκείνο σηκώνεται άστοχα. Ο Καλαφάς μαζεύει. Στην περιφέρεια βλέπει τον Μαυρόπουλο. Ωραία η κίνηση από τους παίκτες του Άρη Πάκου και ο Σαμοήλης θα τελειώσει τη φάση. 7-0. Ο Αρκολάκης κατεβάζει για τους ατάλλαντους. Περνάει το κέντρο του γηπέδου, βλέπει ότι μπάλα στην baseline. Ο Κουφός κινήθηκε εκεί, ο Ντάλλας πήρε το rebound, πήρε και φάουλ για να πάει στη γραμμή των βολών. Time out σε λίγο μαζί. Έξω η πρώτη βολή από τον Ντάλλα, γυρίσαμε από το time. Μέσα η δεύτερη. Πρώτος πόντος για τους ατάλλαντους αυτός. Ο Καλαφάς κατεβάζει με τον Άριο Πάκο. Βλέπει τον Μαυρόπουλο. Εκείνος θα πατήσει για τρεις. Το σούτ είναι άστοχο, το rebound από κανέναν, αλλά φάουλ από τον Κουφό και η μπάλα θα παραμείνει στον Άριο Πάκο. Ο Αθανασόπουλος έκανε την επαναφορά. Ο Μαυρόπουλος βλέπει τον Καλαφά στην απέναντι πλευρά. Εκείνος προσποιείται, κάνει τον drive. Ωραία κίνηση, σπάει στο πλάι. Το σουτάκι είναι άστοχο από τον Σαμοήλη. Το ριμπάντο. Ωραία η μπάλα στον Αντωνιάδη. Εκείνος βλέπει τον Αθανασόπουλο. Καλαφάς. Ωραία κίνηση, καλάθι για τον Άριο Πάγκο. 9-1. Κακά κατεβάζει για την ομάδα του. Κινείται στην περιφέρεια. Βλέπω ωραία τον Ντάλλα στη ρακέτα. Τελειώνει την φάση ο Ντάλλας. Πρώτο καλά από τη σκοβιά μετά από 7 λεπτά αγώνα για τον Ντάλλα του 9-3. Μαυρόπουλος. Τριπλάρι στην περιφέρεια ο Μαυρόπουλος. Βλέπει τον Αθανασόπουλο. Η μπάλα θα πάει στον Καλαφά. Εκείνος κάνει ένα ωραίο drive, σκοράρει και πάλι 11-3.
κανονικά κατεβάζει. Για τους ατάλλατους είναι στην περιφέρεια της ομάδας του, το πιέζει με φάουλ. Καλαφάς, 2-24 για το τέλος του περίοδου, μπάλα από το πλάι. Με τον Αργύρι να μπαίνει σαν αγώνα. Έχουμε βήματα από το κουφό. Χαμένη κατοχή για τους ατάλλαντους και ο Άριος Πάκος είναι και πάλι στην επίθεση. Ο Αργύρης κατεβάζει, βλέπει τον Καλαφά. Τριπλάρει εκείνο στην περιφέρεια, ψάχνει τον drive, ωραία βλέπει το Σαμοήλης, σηκώνει το Σαμοήλης και Καλαφά. 13-3 στο συν 10 ο Άριος Πάκος. Με τους ατάλλαντους να μην έχουν καταφέρει να βρουν ρυθμό στην επίθεση καθόλου μέχρι στιγμής. Λουκά έχει μπάλα στα χέρια του. Ψάχνει τον drive, θέλει να βρει τον κουφό, δεν συνεργάζεται καλά. Η κατοχή πηγαίνει στον Άριο Πάγκο. 1-50 για την περίοδο. Το Καλαφά να κατεβάζει. Μαυρόπουλος πατάει από μέση απόσταση. Το rebound πηγαίνει στους παίκτες. Τον Ατάλα, τον Οκουφό στο πυρανίδα καλά και ο Λουκά θα τους βγάλει μπροστά. Θέλει να βρει τη δίσδυση στο Ραχτόπουλο στο πλάι, ξανά εκείνος στο Λουκά. Ψάχνει τον Κουφό, αλλάζουν ωραία μεταξύ τους. Δεν θα μπει το ανάποδο, λέει Άβε, επιθετικό rebound για τους Ατάλαντους, αλλά λίγη το 24. Οπότε δεν έχει σημασία ποιος την έβγαλε, η μπάλα πηγαίνει στον Άριο Πάγκο. Ένα και 10 για το τέλος της περίοδου, 13-3 είναι το σκορ. Και ο Μαυρόπουλος βλέπει τον Καλαφά. Εκείνος ψάχνει πάντα τη ρακέτα. Δεν συνεργάστηκε καλά με τον Καλλιόρα. Χάθηκε η κατοχή για τον Άριο Πάγκο και η Ατάλλαντη με τον Λουκά. Είναι και πάλι στην επίθεση. Ο Ραχτόπουλος τώρα έχει την μπάλα. Ξανά δίπλα πάσα. Απέναντι είναι ο Πληταριάς, αμυντικό rebound ο Μαυρόπουλος. Θέλει να βρει πάσα μπροστά. Πολύ ωραίος ο συνδυασμός από τον Άριο Πάγκο. Το τελείωμα από τον Καλλιόρα. 15-3, 30 δεύτερα ακόμα για την περίοδο. Ο Λουκά έχει την μπάλα στα χέρια του. Δεύτερα ακόμα για τις παίκτες των Ατάλλαντων. Το τρίποντο είναι άστοχο. Επιθετικό rebound από το φως. Σηκώνεται από μέση απόσταση. Δεν σκοράρει ο Ντάλλας. Άλλο ένα. Ούτε τώρα καλάθι. Η μπάλα όμως είναι έξω για τον Άριο Πάγκο. Συγγνώμη για τους Ατάλλαντους. Με ένα δευτερόλεπτο το στο χρονάκι. Ο Πιταριάς πηγαίνει στην επαναφορά. Βλέπει τον Ντάλλα. Γυρνάει εκείνος. Έχουμε φάουλ στην εχνοή της περίοδου. Ναι, έτσι είναι, βολές για τον Ντάλλα. Δεύτερο φάουλ για τον Καλλιόρα. Έχει τελειώσει το δεκάλεπτο, δεν θα υπάρξει διεκδίκη στα rebound. Ο Ντάλλας θα ρίξει δύο βολές και θα πάει στον πάγκο της ομάδας του μετά. Να δούμε αν θα αλλάξει το σκορ στην εχνοή της περίοδου. Η πρώτη είναι άστοχη από τον Ντάλλα, το 15-3 παραμένει. Έξω και η δεύτερη, αυτό είναι το δεκάλεπτο. Τώρα ξεκινήσει το δεύτερο δεκάλεπτο. Ο Λουκά έχει την μπάλα στα χέρια του για τους Ατάλλαντος που έβαλαν μόλις ένα καλά χρυσό παιδιά στην πρώτη περίοδο. Θα χάσουν και την πρώτη τους επίθεση. Καλαφάς έκλεψε την μπάλα.
πρέπει να αλλάξουν πάρα πολλά οι Ατάλλα για να γίνουν ανταγωνιστικοί στο να μέτρα σε μια στιγμή μοιάζουν να έχουν υποκύψει στο βάρος των απουσιών του. Σήμερα ο Μαυρόπουλος βλέπει τον Καλλιόρα, εκείνος σηκώνοντας το ράρι 17-3. Είναι όντως πάρα πολύ δύσκολο όταν λείπουν ουσιαστικά οι τρεις πρώτοι σκόρερ της ομάδας από τον αγώνα και ίσως τα 4-5 της πεντάδας. Ο Ντάλλας σηκώνεται, δεν θα σκοράρει από τις βολές. Ο Μαυρόπουλος έχει την μπάλα στα χέρια του για τον Άριο Πάτο. Στη γωνία η μπάλα, ο Καλαφάς είναι εκεί, μπαίνει στη ρακέτα, όμως η κίνηση παίρνει φάουλ από τον Πλυταριά και θα πάει στη γραμμή για βολές. Μετά από ένα λεπτό στο δεύτερο δεκάλεπτο. Δεύτερη 18-3. Συνεχίζουμε με την διαφορά για τον Άριο Πάγκο. Το πρόβλημα των αντάλλων κατά βάση είναι επιθετικό. Την άμυνα μπορούν να τη βρουν ακόμα και να τσέχουν φύγει κάποιες φάσεις, αλλά μέχρι στιγμής μοιάζει άλλος βρίχος η επίθεση. Ο Ντάλλας δεν σκοράρει ούτε τώρα, παλεύει ο ίδιος για το rebound. Θα τα καταφέρει να το πάρει. Θα σηκωθεί, δεν θα μπει μπάλα. Ο Καλλιόρας μαζεύει ο Αργύρης τώρα για τον Άριο Πάγκο και ο Μαυρόπουλος θα κατεβάσει. Στο πλάι βλέπει τον Καλαφά, εκείνος σηκώνεται για τρεις. Rebound για τους Ατάλλα, τους Οκουφός, βλέπει τον Λουκά. Εκείνος περνάει πολύ ωραία στην μπροστά πλευρά του γηπέδου. Κάνει το drive, παίρνει το foul, θα πάει στη γραμμή για βολές. Μέσα η πρώτη από τον Λουκά, 18-4. Δύο στις δύο, 18-5. Μαυρόπουλος. Τρίποντο από τον Καλλιόρα, δεν παίρνει φάλα, rebound τον Λουκά. Θα περάσει το κέντρο. Λάθος, μπαίνει στη ρακέτα, ψάχνει το Ντάλλα, κλέβει ο Άριος Πάγκος από τον Νίκο Βλάχο. Ο Αντωνιάδης είναι στον εθνιασμό, δεν θα τελειώσει αλλά θα πάρει φάουλ και θα πάει στη γραμμή για βολές. 7:41 για το ημίχρονο. Έτσι, 19-5 τώρα πήγε στο Παμπλό και με πέρδεψε. Η δεύτερη ήταν άστοχη, η Ατάλλα την πήρα το rebound. Ο Πιταριάς ψάχνει μπάλα μπροστά από το κέντρο, ο Καλαφάς παλεύει να κλέψει. Η κατοχή είναι για τον Μάριο Πάγκο, τα καταφέρει να πάρει την κατοχή. Μαυρόπουλος εκεί. Την μπάλα εκεί στο πλάι για την επαναφορά και τώρα οργανώνει. Τρίποντο από τον Καλλιόρα, εύστοχο. 22-5 συνεχίζει ο Άριος Πάγκος. Λουκά. Βλέπει τον Κυριακόπουλο, εκείνο στον Ντάλλα. Ξανά έξω η μπάλα, τρίποντο από τον Κυριακόπουλο. Το ριμπάουντ ο Καλαφάς. Πάρα πολύ δραστήριος ο Καλαφάς. Βλέπει στο πλάι τον Καλλιόρα, εκείνο σηκώνεται για τρεις. Έχουμε ριμπάουντ από τον Βλάχο και ο Κυριακόπουλος έχει την μπάλα στα χέρια του. Ο
Λουκά στην κορυφή σηκώνεται, δεν σκοράρει, rebound ο Άριος Πάκος. Ο Καλλιόρας βλέπει τον Μαυρόπουλο, θέλει να βγάλει τον Μάτι μπροστά, σταματάει τον βιασμό με φάουλ ο Λουκά. 6,5 λεπτά ακόμα για το ημίχρονο. Αυτό είναι το τρίτο φάουλ για τους Ατάλαντους. Μαυρόπουλος. Πάει μπάλα δίπλα, ο Καλλιόρας σηκώνεται από την κορυφή, γράφει άλλο ένα, 25-5. Στους 20 η διαφορά, για πρώτη φορά ο Λουκά είναι τώρα στην εκπομπή των Ατάλαντων. Βλέπει τον Μπουφό, ξανά στο Λουκά. Έχουμε φάουλ, φάουλ έχουμε, ναι. 6-0-2 για το ημίχρονο. Τρίτο φάουλ για τον Καλλιόρα, τεράστιο πρόβλημα αυτό για τον Άριο Πάγκο. Μπορεί να είναι με 20 πόντους μπροστά, αλλά έχουμε ακόμα 26 λεπτά στο παιχνίδι, πάρα πολλά. Θα πάει στον Πάγκο γρήγορα, γρήγορα. Ο Αρκολάκης επαναφέρει στο Ραυτόπουλο, μπαίνει στη ρακέτα, εκείνος πάει στην περιφέρεια, ο Βλάχος είναι εκεί ξανά στο Ραυτόπουλο. Αρκολάκης στην κορυφή, πατάει από μέση απόσταση. Το σούτ είναι άστοχο, Αθανασόπουλος μαζί με το rebound. Βλέπει το Σαμοήλι. Μπαίνει στη ρακέτα ο Σαμοήλις και σκοράρει. 27-5. Αρχολάκης έχει την μπάλα στα χέρια του. Ραυτόπουλος προσποιείται, κάνει τον drive, ωραία δίπλα πάσα στον Τάλα, δεν σκοράρει εκείνος, μαζεύει ο Καλαφάς. Έχει φύγει ο Μαυρόπουλος, δεν περνάει πάσα. Ωραίο drive από τον Καλαφά, δεν θα τελειώσει μαζί με τον Ντάλλας. Ραυτόπουλος. Βήματα, χαμένη κατοχή για τους Ατάλαντους, 5-14. Για το ημίχρονο. Η επιθετική δυστοκία συνεχίζεται και στη δεύτερη περίοδο για τους Ατάλαντους. Δεν έχουν καταφέρει να βρουν κάποιον παίκτη στον οποίο να μπορέσουν να ανασάνουν λίγο θετικά. Πάρα πολύ ωραία η φάση τώρα από τον Άριο Πάγκο. Η φάση του Αντωνιάδη και το τελείωμα από το Σαμοήλι. 29-5. Δεύτερο πεντάλεπτο στη δεύτερη περίοδο. Με τον Αρκολάκη να έχει την μπάλα στα χέρια του. Έχουμε διακοπή γιατί. Αλλαγεστική αλλαγή για τον Αφανασόπουλο γιατί έχει ματώσει από ό,τι κατάλαβα. Οπότε θα βγει έξω, θα μπει ο Αργύρης. Baseline επαναφορά για τους Ατάλαντους. Κόβει ο Άριος Πάγκος, παραμένει η μπάλα για τους Ατάλαντους. Βλάχος στο Ραυτόπουλο, σηκώνεται για τρεις. Είναι εύστοχος, μαζεύει ο Αργύρης. Παλεύει να του κλέψει ο Κυριαχόπουλος και τα καταφέρνει. Η μπάλα χτυπάει στα πόδια. Ο Αργύρη κατοχή γυρνάει στους Ατάλαντους. Μπροστά από το κέντρο θα γίνει επαναφορά με 14. Μια στη παράβαση έγινε στην επίθεση των Ατάλαντων. Στην πλευρά επίθεση. Λάθος. Πετάει η μπάλα απέναντι. Φάουλ από τον Αντωνιάδη. Η κατοχή παραμένει στους Ατάλαντους. 4:35 ακόμα για τα μισά του αγώνα από τρία ομαδικά. Ο Βλάχος θέλει να βρει πάσα προς τον Αρκολάκη, πετάει τον Αντωνιάδης και κλέβει και έχουμε τώρα φάουλ από τον Κυριακόπουλο. Ο Άριος Πάγκος στην επίθεση, τέταρτο ομαδικό ήταν αυτό για τους Ατάλαντους, από το επόμενο βολές. Για τους παίχτες του Άριου Πάγκου με τον Μαυρόπουλο να κατεβάζει. Κάνει τον drive ο Μαυρόπουλος, ο τρομερή προσπάθεια, 31-5. Πλέον έχει χαλάσει τελείως και η άμυνα των Ατάλαντων. Λογικό ήταν, η άμυνα μπορεί να τροφοδοτεί την επίθεση, αλλά η επίθεση δίνει ψυχολογία στις περισσότερες φορές. Άλλη μια χαμένη κατοχή για τους Ατάλαντους. Έχουν φάει 16 πόντους στη δεύτερη περίοδο, ενώ είχαν φάει 15 σε όλη την πρώτη. Και έχουμε ακόμα άλλα 4 λεπτά στη δεύτερη.
Το θέμα βέβαια δεν είναι μόνο πώς έχουν πάει, είναι ότι δεν μπορούν να σκοράρουν ακόμα. Έχουν λυγίσει εντελώς υπό το βάρος των απουσιών των βασικών σκόρερ τους. Τρίποντο τώρα για τον Άγιο Πάγκο, θετικό ριμπάντο Σαμοήλη, δεν τελειώνει τη φάση, μαζεύει ο Αρκολάκης. Βλέπει μπάλα στο Ραυτόπουλο, Αρκολάκης και πάλι, σηκώνεται για τρεις και γράφει ανάσα επιτέλους για τους Ατάλαντους, 31-8. Μαυρόπουλος περνάει το κέντρο. Ωραία βλέπει τον Αργύρη στην baseline, εκείνος θα τελειώσει τη φάση, 33-8. Ωραίο μπάσκετα τον Άριο Πάγκο, ο οποίος έχει πάρα πολύ ανεβασμένη ψυχολογία πλέον μέσα στον αγώνα, γιατί πατάει πάρα πολύ καλά στα πόδια του. Άλλο ένα λάθος για τους Ατάλαντες με τον Λίτσα. Ο Μαυρόπουλος κλέβει, βγάζει την ομάδα του μπροστά, βλέπει πάσα στο πλάι. Ο Καλαφάς είναι εκεί, ψάχνει τον Αντωνιάδη, χάνεται η μπάλα. Ο Αρκολάκης θέλει να βγάλει τους Ατάλαντες μπροστά. Φτάνει στην απέναντι πλευρά, θα του φύγει η μπάλα. Όμως χαμένη κατοχή φτηνά για τους Ατάλαντες. 2:49 για το ημίχρονο. Και η μπάλα θα πάει και πάλι στον Άριο Πάγκο. Σαμοήλης από την πάσα του Μαυρόπουλου, δεν σκοράρει το rebound σε κανέναν, η μπάλα για τους Ατάλαντες. Ο Λουκά κατεβάζει για την ομάδα του, Αρκολάκης. Λουκά στο τρίποντο, δεν θα μπει μπάλα, φάουλ όμως από τον Καλαφά στη διεκδίκηση. Τέταρτο ομαδικό για τον Άριο Πάγκο, δεύτερο για τον Καλαφά. Baseline η επαναφορά για τους Ατάλαντες. 33-8 το σκόρο, Αρκολάκης βλέπει τον Λίτσα. Θέλει να παίξει εκείνος, γυρνάει, δεν σκοράρει, παλεύει. Ο Λουκά παίρνει επιθετικό rebound και βγαίνει προς τα έξω ανανεώντας επίδεση για την ομάδα του. Λίτσας κάνει τον drive, όχι. Άλλο ένα επιθετικό rebound ο Λουκά, ούτε τώρα καλά για τους Ατάλαντες και ο Σαμοήλης μαζί του. Περνάει το κέντρο, πιέζεται, αφήνει στο Μαυρόπουλο. Τελειώνει η επίθεση για τους παίκτες του Άριου Πάγκου που δεν είχαν κοιτάξει το 24 και έτσι δεν πρόλαβαν να σουτάρουν. Ο Λουκά κατεβάζει για τους Ατάλαντους και οργανώνει για την ομάδα του. Βλέπει μπάλα στο Ραυτόπουλο δίπλα, εκείνο στο πλάι στο Λίτσα, ωραία στο Ραυτόπουλο, τρομερή άμυνα από τον Αντωνιάδη. Η μπάλα μένει στους Ατάλαντους αλλά μόλις με 5 δευτερόλεπτα. Επαναφορά πηγαίνει στο Λουκά, 3-2, πετάει την μπάλα στα πόδια του Σαμοήλη. Ένα δευτερόλεπτο ακόμα, Αρκολάκης προλαβαίνει τον χρόνο, αλλά το ριμπάνο πηγαίνει σε Καλαφά. Εκείνος θέλει να βρει πάσα χειδιασμού στον Αφανασόπουλο, καταπληκτικά στο Σαμοήλη. Καλάφι και φάουλ για τον Άριο Πάγκο. Στους 28 το παιχνίδι. Μπάλα στα χέρια του Λουκά για τους Ατάλαντες. Τελευταίο λεπτό στο πρώτο ημίχρονο. Βλέπει το Λίτσα εκείνο στο πλάι στον Κυριακόπουλο. Βάζει χέρι ο Αντωνιάδης, κρατάει ο Ραυτόπουλος την μπάλα. Λουκά, πέντε δεύτερα θέμα. Φάουλ από τον
Σαμοήλη τον στέλνει στη γραμμή των βολών. 51 δευτερόλεπτα για το τέλος του πρώτου μικρότητα. Έξω και οι δύο βολές, η μπάλα είναι για τον Άριο Πάγκο. Time out. Γυρίσαμε από time out, τελευταία 50 δεύτερα στο πρώτο ημίχρονο. Ο Καλαφάς έχει την μπάλα στα χέρια του. Πλάι θα βρει τον Αντωνιάδη, εκείνος τον Αφανασόπουλο, σηκώνεται άστοχα, η μπάλα είναι έξω για τους Αταλάντες. Ο Λουκά τώρα τελευταία 30 δεύτερα. Περνάει το κέντρο. Αρβολάκης. Σας γυρνάει στη ρακέτα, δεν θα σκοράρει το rebound σε ποιον. Στο Καλαφά με ένα ακόμα 7 δευτερόλεπτα. Βλέπει το Μαυρόπουλο, η μπάλα τελικά κλέβεται από τις Αταλάντες και κάπως έτσι τελειώνει το πρώτο μέρος. Ξανά στην Καλυθέα. Δεύτερο ημίχρονο, να δούμε τι ζωή έχουν ακόμα οι Αταλάντες. Άριος Πάγκος είναι στο σύν 28 από το πρώτο μέρος, δεν ξέρω αν τίθεται καν θέμα για το ποιος θα πάρει το μάτς. Το μόνο που μπορούν να κάνουν οι Αταλάντες είναι να κερδίσουν κάτι από το σημερινό παιχνίδι, να βρουν ισορροπίες ώστε να έχουν καλύτερες αντιστάσεις στο μέλλον. Λουκά. Βέβαια εντάξει, μπάσκετ είναι. Κλειστό ρόστερ έχει ο Άριος Πάγκος. 7 παίχτες. Μόλις ο Λουκά βγάζει μια ωραία φάση εδώ. 36-10. Καλαφάς. Αντωνιάδης, βλέπει το Μαυρόπουλο, σηκώνεται για τρεις εκείνος, γράφει 39-10. Τελείωμα στον Τάλα, 39-12. Ο Καλαφάς έχει την μπάλα στην επίδεση. Βλέπει πάσα στο πλάι ο Σαμοήλης τώρα. Προσπαθούν να αλλάξουν οι παίκτες του Αρυπάγκου. Πάλι θα κερδίσει ο Αφανασόπουλος που θα πάει στη γραμμή. Από τον Αφανασόπουλο 41-12. Ο Λουκά έχει την μπάλα στα χέρια του. Κύριε τη δίδυση, κλείνεται, γυρνάει, ωραία κίνηση, δεν θα μπει μπάλα, μαζεύει ο Καλαφάς. Βλέπει το Μαυρόπουλο, έχει φύγει μπροστά ο Μαυρόπουλος. Απέναντι ο Αφανασόπουλος δεν τελειώνει καλά, ο Ντάλλας μαζεύει το rebound. Ο Αρβολάκης θα βγάλει την ομάδα του στην επίθεση. Στο Λουκά. Ωραία ο Ντάλλας στον Αρβολάκη. Η μπάλα είναι έξω για τους Αταλάντες. Αφινάω είναι το Άριο Πάγκο. Με
επιστρέφει ο Άριος Πάγκος, ο Μαυρόπουλος είναι μπροστά ξανά στον Αφανασόπουλο, θα σκοράρει. 43-12. Ο Πιταριάς έχει την μπάλα στα χέρια του, βλέπει τον Τάλα. Σηκώνει το Πιταριάς άστοχα, η μπάλα βγαίνει έξω, επίθεση για τον Άριο Πάγκο. Ο Αντωνιάτς αφήνει τον Καλαφά. Εκείνος θα περάσει στο κέντρο, κάνει το drive, σπάει στο πλάι. Αφανασόπουλος, ωραία, αλλάζει με τον Καλλιόρα. Δεν θα πει μπάλα στο καλάθι, μαζεύει ο Ντάλλας. Και τώρα ο Αρκολάκης αναλαμβάνει να κατεβάσει. Κάνει το drive, σηκώνεται, rebound επιθετικό από τους παίκτες των Ατάλλαντων, το καλάθι δεν έρχεται από τον Μπουφό και ο Άριος Πάγκος θα βγει μπροστά τώρα. Ο Μαυρόπουλος πάει μέχρι τον εφηδιασμό, καλάθι και φάουλ. Είναι το σκορ. Έξω η βολή από το Μαυρόπουλο, μαζεύει ο Λουκά το rebound. Κάνει το drive, κλείνεται. Αρκολάκη στην περιφέρεια. Διείσδυση, δύσκολο καλάθι, 45-14. Ο Καλαφάς τώρα. Αντωνιάδης. Σόπουλος, ωραία στον Καλλιόρα, καλάθι για τον Άριο Πάγκο, 47-14, ασταμάτητοι παίκτες στο Άριο Πάγκο. Λουκά, δύσκολη κίνηση, επιθετικό ριμπάν χωρίς ανανέωση για τους Ατάλλαντους, η μπάλα είναι έξω από τα χέρια του Ντάλλα. Μπάλα στον Άριο Πάγκο λοιπόν. Αλλαγές για τους Ατάλλαντους, 5-43 για την τρίτη περίοδο. Επαναφορά πηγαίνει στον Μαυρόπουλο. Είναι στην περιφέρεια αυτός, βλέπει πάσα δίπλα το Καλαφά, σηκώνεται για 3, 50-14. Ο Λουκά έχει την μπάλα στα χέρια του, 5-20 ακόμα. Για την τρίτη περίοδο μπαίνει στη ρακέτα, πολύ δύσκολη προσπάθεια, όμως το καλάθι, 50-16. Μαυρόπουλος, ολομόναχος μπροστά ο Αφανασόπουλος, καλάθι, 52-16, δεν είχαν επιστροφές οι Ατάλλαντοι και δέχτηκαν εφηδιασμό μετά από καλάθι τους. Στο πεντάλεπτο της τρίτης περίοδου με τον Λουκά να έχει την μπάλα στα χέρια. Θέλει να διεισδύσει, κλείνεται, σηκώνεται άστοχα, μαζί το Καλλιόρα στο rebound. Αφήνει στο Μαυρόπουλο. Θα πατήσει για 3 εκείνος, δεν θα γράψει το rebound. Ο Ραυτόπουλος αφήνει στον Αρκολάκη. 4-40 ακόμα για την τρίτη περίοδο. Ο Αρκολάκης περνάει το κέντρο, ψάχνει τη δίδυση, θέλει να βρει πάσα δίπλα. Σώζει ο Ραυτόπουλος την κατοχή και βλέπει τον Τάλα. Λίτσας σηκώνεται από τα 2,5 μέτρα, δεν σκοράρει το rebound. Δεν είναι από κανέναν, η μπάλα θα μείνει στους Ατάλλαντους μετά το time out. Γυρίσαμε από το time. Οι Ατάλλαντοι στην επαναφορά στην baseline. Ο Λίτσας πηγαίνει, ωραία βλέπει το Βλάχο, εκείνος θα τελειώσει τη φάση. Καλάθι από τον Νίκο Βλάχο, 52-18. Ο Μαυρόπουλος έχει την μπάλα στα χέρια του. Βλέπει τον Καλαφά δίπλα του, ξανά Μαυρόπουλος στην περιφέρεια. Ωραία στη ρακέτα πάσα, ο Καλλιόρας θα τελειώσει τη φάση.
54-18 και φάουλ, θα πάει στην γραμμή να συμπληρώσει μέσω τρίποντο ο Καλλιόρας. Θα καταφέρει 55-18. Κυριακόπουλος. Βλέπει τώρα αυτό που λέω δίπλα του, εκείνο στο Λίτσα στην κορυφή. Σηκώνεται για δύο, το rebound ο Καλαφάς. Κατεβάζει την μπάλα ο Καλαφάς. Βλέπει το Μαυρόπουλο στο πλάι, εκείνο ξανά στο Καλαφά. Αντωνιάδη στη ρακέτα, σκοράρει 57-18. 3-25 ακόμα για να τελειώσει το τρίτο δεκάλεπτο. Η μπάλα πηγαίνει στο Λίτσα, ο Κίνος παίρνει στη ρακέτα, παίρνει φάουλ, θα πάει στη γραμμή για βολές. Τέταρτο φάουλ για τον Καλλιόρα ήταν αυτό. Θα πάει στον πόντο. Μία βολή από το Λίτσα, 57-19. Με τον Καλαφά να κατεβάζει. Βλέπει το Μαυρόπουλο στο πλάι, εκείνος παίρνει φάουλ. Παναφορά από το πλάι θα πάει για τους παίκτες του Αρυφάγκου. Αλλαγή, ο Βλάχος θα μπει στον αγώνα, ο Μιχάλης Βλάχος θα αλλάξει τον τέλο. Η επαναφορά πηγαίνει στον Αφανασόπουλο, ο Μιχάλης Βλάχος θα κλέψει την πάσα του. Κυριακόπουλος περνάει το κέντρο, βλέπει τον Νίκο Βλάχο. Στη ρακέτα ο Κυριακόπουλος κλείνεται, παίρνει καλή πάσα. Ο Καλαφάς βλέπει τον Μαυρόπουλο στον εφηδιασμό, σηκώνεται άστοχα. Έξω η μπάλα από τον Ραυτόπουλο, η κατοχή παραμένει στον Αριοπάγκο. Επαναφορά από το πλάι, Μαυρόπουλος στον Αντωνιάδη. Ωραία στον Καλαφά στη ρακέτα. Δεν τελειώνει τη φάση εκείνος, ούτε ο Σαμοήλης μαζεύει rebound, ο Μιχάλης Βλάχος. Και ο Νίκος Βλάχος κατεβάζει. Περνάνε το κέντρο, Κυριακόπουλος, Κόβιο Αφανασόπουλος, η κατοχή είναι για τους Αταλάντους. Απρόσεχτη επαναφορά, σώζει ο Ραυτόπουλος. Στην περιφέρεια είναι ο Νίκος Βλάχος, σηκώνεται για τρεις, rebound ο Καλαφάς. 2-5 ακόμα. Αντωνιάδη στο Μαυρόπουλο. Ωραία βλέπει εκείνο στον Αφανασόπουλο. Ο Σαμοήλης επιθετικό rebound, δεν θα σκοράρει. Μαζεύει ο Μιχάλης Βλάχος και αφήνει στον Κυριακόπουλο. Φτάνουν την μπάλα για Τάλαντι, ο Αντωνιάδης μπροστά. Βλέπει τον Καλαφά, εκείνος θέλει να βρει τον Σαμοήλη. Time out με την μπάλα στους Ατάλαντους. Γυρίσαμε το time, ο Κυριακόπουλος έχει την μπάλα στα χέρια του. Περνάει το κέντρο του γηπέδου, βλέπει τον Ραυτόπουλο. Φάουλα τον Αργύρη. Κλέβει ο Σαμοήλης, ο Λίτσας κάνει το drive, βλέπει δίπλα του πάσα, έχουμε βήματα μακριά, ωραία. Πριν την πάσα. Ο Αντωνιάδης κατεβάζει. Αργύρης, το Μαυρόπουλο, σηκώνεται από μέση απόσταση άστοχα, το rebound
ο Νίκος Βλάχος και ο Ραυτόπουλος θέλει να βγάλει μπροστά την ομάδα, το βλέπει τον Κυριακόπουλο, κλέβει ο Άριος Πάγκος με τον Μαυρόπουλο να βγαίνει μπροστά τώρα. Ωραία στον Αφανασόπουλο, εκείνος κόβεται από τον Μιχάλη Βλάχο. Ο Λίτσας περνάει το κέντρο με πάσα στο Ραυτόπουλο. Drive από τον Ραυτόπουλο, δεν σκοράρει, ο ίδιος στο rebound. Κυριακόπουλο στην περιφέρεια για 3, σώσει. Επιθετικό rebound ο Νίκος Βλάχος όμως, ούτε τώρα καλάφι. Άλλο ένα επιθετικό ο Λίτσας. Ο Αργύρης θα μαζέψει για τον Άριο Πάγκο. 30 δεύτερα για το τέλος της περίοδου, 57-19 έχει μείνει το σκόρ εδώ και λίγη ώρα. Ο Αντωνιάδης βλέπει τον Αργύρη, εκείνος στο πλάι, Αθανασόπουλος στην baseline. Η μπάλα είναι έξω για τους Ατάλαντες με 19 δεύτερα, όλα θα είναι στη διάθεσή τους στο τέλος της περίοδου. Ο Κυριακόπουλος έχει την μπάλα στα χέρια. Ραυτόπουλος, απρόσεχτος ήταν ο Λίτσας, αλλά βήματα από το Σαμοήλι. Μετά το κλέψιμο, οπότε η κατοχή με 12 δεύτερα γυρνάει και πάλι στους Ατάλαντους. Ραυτόπουλος. Ωραία βλέπει τον Νίκο Βλάχος, σηκώνεται εκείνος, δεν έχει το καλάθι, ο Λίτσας μαζεύει. Ούτε τώρα, ο Αντωνιάδης στο rebound, ο Μαυρόπουλος πετάει την μπάλα πίσω από το κέντρο. Αυτό είναι το δεκάλεπτο. Τέταρτη περίοδο στην Καλυθέα, 57-19 είναι το σκορ, δεν τίθεται θέμα νικητή. Το θέμα είναι στο τέταρτο δεκάλεπτο να μην έχουμε τραυματισμούς και να χαρούν οι δύο ομάδες που μπορούν το παιχνίδι. Η πρώτη επίθεση είναι άστοχη για τους Ατάλαντους. Ο Άριος Πάγκος τώρα είναι με τον Μαυρόπουλο μπροστά, θα βρει δίπλα τον Αργύρη, ο Αργύρης στη ρακέτα, το Σαμοήλι, Αφανασόπουλος βγαίνει προς τα έξω, το σούτ είναι άστοχο, rebound για τους Ατάλαντες με τον Βλάχο. Ο Ντάλλας βλέπει στη ρακέτα τον Λίτσα. Πόντο από τον Πλυνταριά, άστοχο, rebound. Ο Αργύρης βλέπει το Μαυρόπουλο, μπαίνει στη ρακέτα, παίρνει φάουλ, δεν τελειώνει, θα πάει στη γραμμή για βολές. Μέσα η πρώτη. Έξω η δεύτερη. Μαζεύει ο Ραυτόπουλος. Βλέπει το Πινταριά. Drive από εκείνον. Καλάθι. 58-21. Αντωνιάδης. Αργύρης. Μαυρόπουλος βλέπει στην baseline τον Αφανασόπουλο, σηκώνεται εκείνος καλάθι, 60-21. Ο Λουκά έχει την μπάλα στην περιφέρεια για τους Ατάλαντους, ψάχνει το drive, ωραία η πάσα στον Ντάλλα, καλάθι και φάουλ, 60-23. Όμορφη επίθεση εδώ από τους Ατάλαντους, ο Ντάλλας θα πάει και στη γραμμή για μια συμπληρωματική βολή. Έξω είναι η βολή μαζί με Αφανασόπουλος. Ο Καλαφάς περνάει το κέντρο του γηπέδου. Στο πλάι μπάλα. Στη ρακέτα ο Αφανασόπουλος, το αλεούπι είναι άστοχο. Ο Ντάλλας μαζεύει. Το Λουκά έχει την μπάλα στα χέρια του. Διακοπή για ποιο λόγο.
γιατί έχει χτυπήσει ο Καλαφάς. Από ό,τι βλέπω είναι ok. Συνέχεια στο μάτς. Κατεσάρι για τους Ατάλαντες, μιας και ήταν από τραυματισμό παίχτη του Άριου Πάγκου η διακοπή. Ο Πληταριάς έτσι την μπάλα στην περιφέρεια. Κλέβει ο Μαυρόπουλος, θέλει να βγάλει την ομάδα του μπροστά, 3-2. Ο Καλαφάς το λέει up, καλάφι για τον Άριο Πάγκο. Όμορφη κίνηση, δεν ήταν καλή πάσα όμως. Κλέβει ο Άριος Πάγκος, ο Μαυρόπουλος είναι μπροστά. Απέναντι έρχεται ο Σαμοήλης, τελειώνει τη φάση 64-23. Τρίποντο από τον Λουκά, μαζεύει ο Μαυρόπουλος. Drive από τον Σαμοήλη, καλάφι. 66-23. Ο Πληταριάς έχει τώρα την μπάλα. Μπροστά το κέντρο είναι ο Λίτσας, γυρνάει ωραία στον Τάλα, θα του φύγει μπάλα η κατοχή στον Άριο Πάγκο. Τώρα συνέχεια στο παιχνίδι. Ο Μαυρόπουλος κατεβάζει για την ομάδα του. Ο Αντωνιάδης ξανά στο Μαυρόπουλο. Στο πλάι είναι ο Καλαφάς. Σηκώνεται για τρεις, όχι rebound. Ο Κυριαφόπουλος θέλει να περάσει στο κέντρο, κλείνεται. Περνάει με πάσα. Η μπάλα είναι έξω από τα χέρια του Πληταριά. Γι' αυτό και προσπάθησε να την γυρίσει και τα κατάφερε. Ο Λουκά κάνει το drive, δύσκολη προσπάθεια, βολές. Μέσα η πρώτη, 66-24. Και η δεύτερη, 66-25. Μαυρόπουλος σηκώνεται από τη γωνία, άστοχα το ριμπάουν. Ο Λίτσας παλεύει να του κλέψει ο Καλλιόρας, κρατάει ο Λίτσας και βλέπει τον Λουκά. Κάνει drive εκείνος, όμορφα βλέπει δίπλα στο Μιχάλη Βλάχο, δεν θα σκοράρει ο Βλάχος. Το rebound ο Καλαφάς, φάουλ από τον Βλάχο. 5-27 ακόμα για να τελειώσει ο αγώνας, η μπάλα στον Αντωνιάδη, επαναφορά στο Μαυρόπουλο. Κρατάει ο Καλλιόρας κατοχή για την ομάδα του. Κάνει το drive, σπάει στην περιφέρεια, το τρίποντο είναι άστοχο, rebound ο Λουκά. Παλεύει να του κλέψει ο Αντωνιάδης, θα καταφέρνει και παίρνει και φάουλ. Τρίτο φάουλ για τον Λουκά, 5-10 για να τελειώσει ο αγώνας. Μαυρόπουλος βλέπει στο πλάι, ο Καλλιόρας σηκώνεται για τρεις, όχι rebound. Για τους Ατάλαντες ο Λουκά είναι μπροστά. Επιχειρεί το drive, φτάνει μέχρι το τελείωμα, πολύ ωραίος. 66-27, έχει βάλει σχεδόν τις μισές πόντους ομάδας του, αν έχω μετρήσει καλά, Λουκά. Μαυρόπουλος. Καλαφάς από τη γωνία, όχι. Rebound για τους Ατάλαντες, ο Κυριακόπουλος το καθαρίζει. Βλέπει τον Λίτσα μπροστά το κέντρο. Βλάχος, τον Πληταριά, σηκώνεται για τρεις.
rebound για τους παίκτες του Αρίου Πάγκου. Σαμοήλης πηγαίνει μπάλα στο Μαυρόπουλο, εκείνο δουλεύει τον Αντωνιάδη, ψάχνει πάσα στην απέναντι πλευρά της ρακέτας, κλέβει ο Βλάχος, ο Λουκά θέλει να βγάλει την ομάδα του μπροστά, του φέρνει την μπάλα, την κλωτσάει στον εκνευρισμό του και δέχεται τεχνική φήμη. Time out. Λοιπόν, γυρίσαμε το time, μια βολή για τον Άριο Πάγκο από την τεχνική ποινή και μετά θα έχει και την επίθεση, μιας και έχασαν την μπάλα οι Αντάλλοι προηγουμένως. Ο Καλλιόρας έχει πάει στη γραμμή. Μέσα η βολή και η μπάλα από το πλάι από εκεί που χάθηκε η επίθεση για τους Ατάλλαντους. Μαυρόπουλες, 4 λεπτά ακόμα, drive, πάει στο πλάι, ο Σαμοήλης στο σουτάκι, είναι εύστοχο, 69-27. Αρκολάκης κάνει το drive, βλέπει το μηνταριά, καλά για τους Ατάλλαντους, 69-29. Αντωνιάδης. Περνάει το κέντρο. Ο Μαυρόπουλος τώρα έχει την μπάλα, σπάει στο πλάι, εκείνο Καλαφάς, ξανά Μαυρόπουλος. Θέλει να βρει ο Σαμοήλη, γυρνάει εκείνος άστοχα, το rebound στο Λίτσα. Συνδυασμός για τους Ατάλλαντους, ο Αρκολάκης θέλει να δώσει τον Κυριαφόπουλο, δεν συνεργάζεται καλά, χαμένη κατοχή από την κακή πάσα του Κυριαφόπουλου. Ξανά μπάλα στον Άριο Πάγκο. 3 και 10 ακόμα. Ο Καλαφάς κατεβάζει. Ο Αντωνιάδης βλέπει το Μαυρόπουλο, σηκώνεται εκείνος για 3. Rebound ο Πληταριάς. Θα κλέψει ο Καλλιόρας. Βλέπει το Μαυρόπουλο. Προσποιείται εκείνος ξανά στον Καλλιόρα. Όμορφος ο συνδυασμός για τον Άριο Πάγκο. 71-29. Ο Αρκολάκης τώρα με την μπάλα. Κυριακόπουλος σηκώνεται από τις βολές. Δεν σκοράρει, rebound. Ο Σαμοήλης θέλει να βγάλει μπροστά τον Άριο Πάγκο. Βλέπει το Μαυρόπουλο αλλά κάνει βήματα πριν τον δει, θα μένει κατοχή. 2-26. Πετάγει το Μαυρόπουλο, κλέβει την μπάλα, ο Λομόναχος το lay up. 73-29. Πληταριάς για 3. Μαζεύει ο Καλλιόρας. Ο Λομόναχος, ο Μαυρόπουλος μπροστά. 75-29. 2 λεπτά για να τελειώσει ο αγώνας. Με τον Πληταριά να κατεβάζει. Step back, σηκώνεται για 3. Ο Λίτσας μαζεύει. Καλάθι ωραίο για τους Ατάλλαντους, 75-31. Μαυρόπουλος. Σαμοήλης σηκώνεται από την κορυφή. Rebound ο Αρκολάκης. Κλέβουν οι παίκτες του Άριου Πάγκου. Ο Σαμοήλης βλέπει το Μαυρόπουλο στον εφηβιασμό. Λέει άπα από το Μαυρόπουλο, 77-31. Κυριακόπουλος κλείνεται στο πλάι, βλέπει πάσα. Καλάθι για τους Ατάλλαντους με τον κουφό, 77-33.
την ώρα που μπαίνουμε στο τελευταίο λεπτό τώρα που θα γίνει η επαναφορά της αναμέτρησης. Ο Άριος Πάγκος συνεχίζει αήττος, κάνει μια επιβλητική νίκη, αλλά δεν είδα απέναντί του τους πλήρης ατάλλαντες, τους είδε αποδεκατισμένους, είναι η αλήθεια. Ο Καλλιόρας σηκώνεται, δεν σκοράρει, μαζεύει ο Λίτσας στο rebound και ο Αρχολάκης θέλει να βγάλει την ομάδα μπροστά. Κυριακόπουλος σηκώνεται για 3, rebound ο Λίτσας. Ούτε τώρα καλάθι, παλεύει. Ο Κουφός παίρνει τη φάση και γράφει κιόλας. 77-35 στα 30 δεύτερα. Ο Αντωνιάδης έχει την μπάλα στα χέρια του. Ο Καλαφάς βλέπει το Σαμοήλιο. Ο Σαμοήλης για 3. Μαζεύει ο Αρκολάκης. Έτσι είναι. Τελευταία 15 δευτερόλεπτα του αγώνα. Μια τελευταία επίθεση για τους ατάλλαντους. Ο Αρκολάκης στο πληταριά. Καλάφι. 77-37 στα 7 δεύτερα. Αυτό είναι το παιχνίδι λοιπόν. Ο Άριος Πάγκος κερδίζει τους ατάλλαντους. Από μένα καλή συνέχεια.